Καλησπέρα σας, είμαστε στα Destiny Studios, όπως όλοι βλέπετε. Ναι. Συστηθείτε μία. Είμαι ο Μάκης και τραγουδάω. Είμαι ο Σταύρος και παίζω κιθάρα. Είμαι ο Μάρκος και παίζω και εγώ κιθάρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος και όλοι με κράζουν γιατί παίζω τύμπανα. Φίλιππος, μπασιστάς. Ήθελα την πρώτη ερώτηση να την κάνω στο Σταύρο και να σε ρωτήσω πώς βγήκε το όνομα Sneakers 8 Mars. Το όνομα. Και μετά θα σου πω τι πίστευα εγώ ότι είναι το Sneakers 8 Mars. Καλώς. Περίεργο. Το όνομα βασικά βγήκε από την τουαλέτα, η οποία τουαλέτα είναι πολύ ευαίσθητος χώρος για μένα. Φαντάζομαι παλιότερα πήγαινα και έπαιζα κιθάρα στην τουαλέτα, όπου αντίστοιχα οι άλλοι παίζουν με το iPhone, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Εγώ έπαιρνα την κιθάρα μαζί μου στην τουαλέτα και έπαιζα. Οπότε σε μια τέτοια φάση του χοντρού, πήγαινες για το καλό, έτσι όπως κάθομαι, χαζεύω το παπούτσι μου, λέω πώς να λέγεται το παπούτσι μου άραγε στα αγγλικά, λέγεται sneakers. Sneaker. Θα ήθελα πολύ μια sneakers να φάω τώρα. Με sneakers είναι σίγουρα καλύτερη από τη Mars. Μάρκο και Κωνσταντίνε, πείτε μου έτσι πώς θα προσδιορίζατε τη μουσική σας. Νομίζω εγώ. Μίλαμε με επιφυλάξεις. Με επιφυλάξεις. Λοιπόν. Πραγματικά όμως. Παίζουμε metalcore. Με το λέμε σε βλέπω. Εντάξει, συνεχίζω. Ναι. Γενικότερα, εντάξει, αυτό το είδος είναι πολύ περιορισμένο. Μπράβο. Όσον αφορά τις κλιμακές του, τα μετρήματά του, το τα αριθμικά του. Αλλά γενικότερα μέσα από αυτό εμείς προσπαθούμε να βρούμε κάποιες ιδέες λίγο παραπάνω και να το προχωρήσουμε ίσως λίγο πιο μπροστά, με σκοπό να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας και να βάλουμε ένα δικό μας ήχο μέσα από αυτό. Μάκη, ποιες θα έλεγες ότι είναι οι επιρροές σας σαν και ατομικά, αλλά και στην μπάντα, ποιες είναι οι αδυναμίες, ας πούμε. Άσε το ότι παίζετε metalcore. Σίγουρα κάτι, κάποιες μπάντες σας αρέσουν περισσότερο και έχετε κάποια αδυναμία σίγουρα. Κοίτα, όλοι μας έχουμε διαφορετικά ακούσματα. Σίγουρα και για κάθε μπάντα ισχύει. Ναι. Είχαμε πει να είμαστε γύρω από την core, ας πούμε, στον core ήχο, αλλά για παράδειγμα, ο Φίλιππος, ο μπασίστας μας, δεν έχει καμία σχέση με τη φάση. Δηλαδή δεν έχει ακούσει από τις πιο βασικές μπάντες. Και δεν το λέω για κακό αυτό, απλά έφερε ας πούμε, κάτι άλλο στο τραπέζι. Ο Σταύρος επίσης κάτι άλλο. Άκουγε και thrash, άκουγε παντέρα. Γενικά ήταν λίγο πιο κλασικός. Ο Μάρκος. Γάμψε, τον περνάμε. Ήταν και αυτό στη metalcore, αλλά είχε και κόσμο από Metallica, Iron Maiden κτλ. Πιο παλιά αυτά, βέβαια. Για πιο παλιά μιλάω, προφανώς. Ναι, εγώ τι είμαι, συγγνώμη. Το παιδί ακούγε crapcore. Γι' αυτό το πέρασα. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλο ψέμα. Τι είναι μεγάλο ψέμα, ρε ψεύτη. Ρε φίλε, εντάξει, είμαι λίγο φασαίος, αλλά όχι και crapcore. Είσαι ο μόνος τύπος ο οποίος στα live χτυπιέται έτσι. Μπορώ να απολυθώ τώρα. Σαν αδυναμία αυτό που είπες ρε παιδί μου είναι ότι πιστεύω που είναι και καλό και κακό ότι ακόμα δεν έχω κάποια ταυτότητα μουσικά. Δηλαδή. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ότι μπορεί να μην παίζουμε, ας πούμε, κατά τη γνώμη μας κάτι το τετριμένο, κάτι το οποίο έχει ξαναπαιχτεί κτλ. Αλλά μπορεί αυτό που κάνω να το κάνουμε πολύ καλά. Αλλά δεν έχουμε ακόμα βρει, ας πούμε, ότι είμαστε sneakers και αυτός είναι ο ήχος μας. Που ναι. Έχει και τα καλά του και τα κακά του. Ωραία. Οπότε στα επόμενα live που θα σας δούμε. Μάρκο, θα δούμε EP ολόκληρο και θα ακούσουμε EP ολόκληρο. Τι θα δούμε, για κοίτα, πες. Γενικότερα ο στόχος της μπάντας είναι να βγει ένα LP μέσα στο 2015, το οποίο το γράφουμε τώρα. Ωραία. Και έχουμε έτοιμα προβαρισμένα 5 τραγούδια. Ωραία. Τα οποία θα παίξουμε στα επόμενα live. Ωραία. Τέλεια. Έχετε κάτι, Φίλιππε, σχετικό με βίντεο κλιπ, κάτι τέτοιο, θα προμοτάρετε κάτι τέτοιο. Και σε ένα πρόμο έχει βγει το live της Κυριακής, τέλος πάντων, αλλά γενικότερα για βίντεο κλιπ και τα σχετικά δεν έχουμε σκεφτεί κάτι ακόμη. Ίσως να βγάλουμε ένα, ας πούμε, μαζί με το άλμπουμ μας, κάπως έτσι. Αλλά ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο. Είμαστε πολύ νωρίς για θεωρούμε γενικώς κοινή άποψη ότι είμαστε νωρίς για βίντεο κλιπ. Δηλαδή θα προτιμούσαμε, ας πούμε, να κατευθύνουμε όσα χρήματα υπάρχουν εδώ στην πάντα σαν budget σε εξοπλισμό, στο να κάνουμε καλύτερη την εμφάνισή μας, παραγωγή κλπ. Okay. Η ηχογράφηση του LP που γίνεται, Κωνσταντίνε. Η ηχογράφηση του LP γίνεται εδώ στα Destiny Studios που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Με τον Dusty. Με τον Dusty. Τι κομμάτι θα ακούσουμε από εσάς, Μάρτι? Θα ακούσουμε το The End of Hope. Αυτό. Ωραία, τέλεια. Πάμε να ακούσουμε το The End of Hope και μετά θα βάλουμε τους Sneakers 8 Mars να υποστούν ένα game. We'll be right back.
Αυτό ήταν λοιπόν το The End of Hope και τώρα θα γίνει το εξής. Θα τραβάω από εδώ πέρα βασικά κάποιες κάρτες και θα σας ρωτάω τις ερωτήσεις. Μπορώ. Ξεκινήσουμε με σένα. Μάκη. Ναι. Ποιος δουλεύει λιγότερο από όλους στην πάντα. Λοιπόν... Απαντάει πάντα μόνο αυτός που ρωτάω, έτσι. Θα πω εμένα, γιατί τραγουδάω και... Ενώ θέλω να προσφέρω, δεν μπορώ. Με τριοφρονέστατο. Ναι. Εγώ το λέω αδερφιάστατο. Σταύρο, αν έπρεπε να κάνει σεξ με κάποιον από την μπάντα σου, ποιο θα ήταν? Ευαισθησία μεγάλη, γιατί το σεξ εδώ πάει με αναλογία. Πάει με αναλογία. Σταμάτησε εδώ. Θέλω να είναι αντικειμενική η απάντησή μου. Σταμάτα. Λοιπόν. Ας το παιδί να το πει σοβαρά. Γενικά, επειδή είμαι τύπος έτσι, που μου αρέσει η φιλοσοφία, μου αρέσει τα ψαγμένα πράγματα, δεν θα μπορούσα ποτέ να πάω με ένα μπρατσαρά, βλάκα, χαζό, εντελώς μπρουσμένο. Αυτός εδώ μου κάνει ένα άκακο αρνάκι, οπότε δεν θα μπορούσα ποτέ να πηδήξω ένα άκακο αρνάκι, το οποίο δεν θέλει τίποτα με μένα, γιατί μου αρέσει και λίγο το πιπεράκι μέσα. Εσύ, ο Γκούρστας έχει ένα ημικαλό φτιαγμένο σώμα. Κολάρα! Αυτό, τα drums και τα διπέτρα και οτιδήποτε άλλο. Αλλά εγώ είμαι πιο πολύ της παρτούζας. Δηλαδή, αν ήταν να πάρω κάποιον, θα έπαιρνα δύο από αυτή την πάντα και θα έπαιρνα αυτούς τους δύο. Αυτούς τους δύο. Γιατί όμως, γιατί ο κύριος από εκεί έχει μηδενικές αρθρώσεις. Φαντάσου τώρα να κάνεις σεξ με μια μασέρ Ταϊλανδέζα. Δεν είσαι καθόλου. Μασέρ Ταϊλανδέζα να σου κάνει έτσι. Και έτσι και έτσι. Και να γυρνάει τούμπες και από εδώ και να δει. Καταπληκτικός. Ωραία. Για μένα σχολιάκι δεν έχει. Εσύ είσαι ο κόλλο, τελείωσε. Περνά στο Μάρκο. Μάρκο, έρχεται ένα στο live σας και σου λέει: είστε ό,τι χειρότερο έχω δει. Τι απαντά? Φταίω εγώ γι' αυτό. Όχι, εννοώ. Καλό. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, διέγραψε ένα είδος μουσικής. Τώρα. Έχεις την ικανότητα. Κάντε. Τώρα. Μπορείς να διαγράψεις ένα είδος μουσικής. Απλά κάτω. Οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε. Ένα. Glam rock. Γιατί ρε φίλε, δεν γουστάρεις. Δεν μου αρέσει ρε παιδιά, εμένα ρώτησες. Αντάβγες. Δεν μου αρέσει. Εντάξει. Πολύ μαλλί. Και ο Λάζαρος ο κολλητός μου να πεθάνει ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Φίλιππε. Ναι. Σκατά ερώτηση μου. Διάλεξε δύο διάσημους για γονείς σου. Χάρης Ρόγκας και μενέ Γάκη. Για να πούμε. Τέλειο. Εσύ. Θες να σου πω τι παιδί θα βγει από εκεί. Τι. Εσύ. Έχεις κλάψει ποτέ με κάποιο τραγούδι? Και αν ναι, με ποιο? Τι λες τώρα ρε αφεντικό, τι είπες τώρα? Λοιπόν... Μπορεί να το κλειτές και να πεις όχι, αλλά... Η φάση είναι να πεις ναι, ότι όντως το έχεις κάνει, γιατί μάλλον το έχεις κάνει. Το έχω κάνει, προδίδουν τα γέλια βασικά. Φαντάζομαι ότι σε κάποια στιγμή το έχω κάνει. Τραγούδι δεν μπορώ να σου πω, δεν θυμάμαι. Μπορεί να έχω κλάψει και με Die Hard is Murder, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Μπορώ να πω εγώ με σιγουριά. Για εκείνον. Όχι, για μένα. Όχι. Δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, δεν λέω. Ρωτάνε στον καθένα, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Μπορούμε να τον αφήσουμε όμως. Άμα το θέλει τόσο πολύ. Άμα έχει κλάψει τόσο πολύ και θέλει τόσο πολύ. Θέλουμε να μάθουμε τι έκλεψε τόσο πολύ. Δεν έχω κλάσει με λιγμούς, αλλά. Κλάσει. Μην κλάνεις τόσο. Κλάψει. Κλάσει με λιγμούς. Αλλά. Κύλησαν δάκρυα, ναι, στο. Blinded by Fear με Αττική. Είσαι ρομαντικό όμως. Μεγάλη κουβέντα. Είπε εδώ πέρα κάτι βαρύ. Μάρκο, δώσε γυναικεία ονόματα
στους bandmates σου. Γενικά ονόματα. Σε καλά γιατί δεν έχει κοκό μετά. Δεν θα έχει κοκό. Λοιπόν, τι ερώτηση είναι αυτή. Πού τη βρήκατε. Η Νόρσον τα πήγαμε καλά. Η Μάκαινα. Μάκαινα. Ο Μάκης είναι η Φρόσο. Πρέπει να εξηγήσω και το λόγο. Πώς να εξηγήσω. Αλλά αν έχεις λόγο, γουστάρεις μπορείς να κάνεις. Όχι, δεν είναι. Απλά είναι Φρόσο. Απλά σου βγάζει αυτό το πρόσωπο. Ωραία. Το Φρόσο, είσαι Φρόσο. Εσύ είσαι Καλλιόπη. Στάντα. Αδιαφήνεις αυτό. Αδιαφήνεις. Άμα μου βγάζεις, μου βάλεις ένα όνομα το οποίο βγάζει χοντρότητα, θα τα πούμε μετά το interview. Σε ένα χείνο θα σε πω Αλεξάνδρα. Ο Φίλιππος. Μαριάνθ. Φίλιππε. Δεν χρειαζόμουν, αλλά ποιο ήταν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έμεινες άπλητος. Αυτό έπρεπε να ρωτήσω. Σπάω τα πάντα, ρε μαλάκα. Κοίτα, πες να έχω... Βομάδα δεν έχω περάσει. Άπλησος. Φλόρος. Σοβαρά, έλα ρε φίλε. Όχι, βομάδα δεν έχω περάσει. Μα λέγα εντάξει, δεν είσαι άντρας ρε φίλε. Δεν κρέμουν τα αρχίδια. Μόνο φλόρος, μόνο καθαρός και φλόρος. Δηλαδή εντάξει. Εσύ είσαι αδερφή, δεν χρειάζεται. Γενικότερα, όποτε να βγω έξω θα κάνω ένα μπάνιο σίγουρα. Δηλαδή, η μοναδική περίπτωση που να έχω μείνει άπλητος είναι να είμαι full άρρωστος και να μην μπορώ να βγω έξω και να μην έχω κουράγιο να πάω στο μπάνιο, ξέρω να πληθώ. Να είμαι μόνο ένα πτώμα, ένα τίποτα. Το μεγαλύτερο διάστημα. Σίγουρα, όχι, πες να είναι μια βδομάδα άρρωστος. Σίγουρα έχω κλείσει βδομάδα άρρωστος. Έχεις και τυχαία άρρωστος κιόλας. Έχεις και πώς βρώμαγε μετά. Ναι, εντάξει. Πες να είναι γύρω στην βδομάδα. Η βδομάδα συν πλήν τέλος πάντων, δεν είμαι σίγουρος. Έχεις και τυχαία τι εσύ, πες να έχω κάνει φωλιά. Ωραία. Άλλαξε το όνομα του πάντα σου. Έλα, μαλάκα, εδώ είμαστε. Να το αλλάξω από κάτι θα μ' άρεσε περισσότερο. Under a Hollow Vesper. Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που σου έχει συμβεί σε live? Να μου φύγει η μπαγκέτα τρεις φορές. Αυτό είναι το χειρότερο ολονών μας. Στο ίδιο τραγούδι. Πρώτο κομμάτι. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Απλά παίξαμε intro. Τρεις φορές. Intro, το The End of Hope. Και μου φύγε τρεις φορές το The End of Hope. Πρώτο live, έτσι που παίξαμε. Πρώτο live που παίξαμε. Τώρα ξέρεις νομίζω γιατί σε κράζω. Και μετά δάκρυζα. Απλά σε αγνοώ. Λοιπόν, για φέρτην. Για ποια διάσημη μπάντα παράταγες τη δική σου? Διάσημη μπάντα. Δεν νομίζω παράταγα τη δική μου μπάντα για διάσημη. Για μία μη διάσημη, η οποία είναι underground και πάλι λέγοντας. Μπορείς να το πεις αυτό. Ίσως. Και δεν θα ήταν μπάντα γιατί... Περισσότερο θα γούσταρα, ξέρω εγώ, να ήμουν βασίστας ή κοντραβασίστας οτιδήποτε σε ένα jazz master, ξέρω εγώ, και να πήγαινα μαζί του... Πες μου κάτι όμως που να υπάρχει. Ναι, Dave Brubeck. Ωραία. Λοιπόν, αυτό έκανα σε όλους ίσες ερωτήσεις για μένα δική σου κάποιον και μου έχει μείνει μία. Ποιος θέλει να πάρει μία στιγμή. Εγώ! Νομίζω ότι το έδειξε περισσότερο από όλους. Εγώ! Όλοι θέλουμε, αλλά μπορεί να τη ρωτήσει τον καθένα, ξέρω, για να πάρει διαφορετικές απαντήσεις. Αυτό θα το κάνω. Ωραία, θα τη ρωτήσει όλους. Δεν θα πεταχτείτε, όμως θα το πει ένας. Ένας. Ωραία. Περιέγραψε τη σεξουαλική σου ζωή με ένα τίτλο κομματιού. Μπορεί να είναι και δικό μου το κομμάτι. Την πάντα μας. Τι θα έχει. A lucid dream. Τη υπερβολή πάντα, ρε φίλε. Τη σεξουαλική μου ζωή. I spit on thee. I spit on thee. Και με άρχισε. Ψάχνω είναι αυτό. Δεν μπορώ να σου πω. Μυστικό. Το ψάχνω στο YouTube. Θα δώσω μια mainstream απάντηση. Δεν πειράζει. I can blood, can blood go. Πολύ mainstream. Νομίζω θα πει κανένα rock you like a hurricane. Ήταν πολύ καλό. Εγώ. From here to eternity, Maiden. Λοιπόν, υπάρχει ένα κομμάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο τώρα, του Bumblefoot. Ένας κεφαλαίος. Bumblefoot. Αυτός είναι ο κεφαλαίος, πάρα πολύ βιρτουόζος. Δεν το γραφικό του μπάντας. Όχι. Ο βιρτουόζος κεφαλαίος, όσο παίζει τώρα κεφαλαίος του Guns N' Roses. Και απλά ο τύπος έχει βγάλει ένα κομμάτι, σολιστικό προφανώς, το οποίο λέγονταν κάπως έτσι. Λέγονταν When I shake my head, it's like Christmas. Ενδιαφέρουσα. Ναι, απλά ελπίζω να καταλαβαίνεις το back joke. Προσπαθώ να
προσπαθεί να το πει. Λοιπόν, για σε ακόμα. Θα σου πω. Χριστούγεννα, χιόνι, κουνά το κεφάλι. Δεν το πιάσει με τη μία ρε παλάκα. Γίναμε. Πάλι καλή να δεις. Αυτό ήταν το interview με τους Sneakers 8 Mars. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Μας δεχτήκατε. Στο χώρο μας, στα Destiny Studios. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι να κάνω αυτό. Τώρα. Τι γίνεται. Έλα, σοβαρή σου, μαλέκα. Μπορώ, ρε φίλε. Κοιτάξτε, μάτι μου. Μια σοβαρή συνέντευξη, μάτι μου. Εντάξει, μάτι μου. Μάκη. Αυτό τι είναι. Φίστη. Το πάμε. Τώρα θα δεις πόσο σοβαρό θα είμαι. Κάντε μου, θα σε κοιτάω στα μάτια και θα είμαι πάρα πολύ σοβαρό. Η ηχογράφηση που γίνει. Είμαστε οι Sneakers 8 Mars και βλέπετε Bandbox.